τον κύριο Γιώργο Λενακάκη. Είναι πρόεδρος των συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου. Εκείνο το οποίο μου ανέφερε στη χθεσινή ημέρα είναι ότι νομίζω ότι ή πιστεύω ότι οι πολίτες μετρούν περισσότερο τη ζωή τους από ότι η πολιτική τη δική μας τη ζωή. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Λενακάκη? Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς και σαν συνταξιούχοι, τώρα και εν όψη που είχαμε την εκλογική διαδικασία τις προηγούμενες μέρες, εμείς πάντα βάζουμε μπροστά και λέμε κριτήριο είναι η ζωή του καθενός. Κριτήριο και για την ψήφο και τη σημερινή και την αυριανή είναι η ζωή του κάθε συνταξιούχου. Και το λέμε αυτό γιατί πραγματικά το τελευταίο, για να κάνουμε και μια μικρή αναδρομή, να πούμε ότι το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα δεν χαρίστηκε από καμία κυβέρνηση. Είναι αποτέλεσμα σκληρών αγώνων των εργαζομένων για τη διασφάλιση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματός μας. Εμείς λοιπόν δεχόμαστε από το 2011-12, δεχόμαστε συνεχή επίθεση από όλες τις κυβερνήσεις, γι' αυτό και είναι και διαχρονικές οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που έχουν φέρει μέχρι εδώ τους συνταξιούχους. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι μνημονιακοί νόμοι ακριβώς φτωχοποίησαν τους συνταξιούχους τα προηγούμενα χρόνια με διάφορους νόμους αντισυνταξιουχικούς, μας έχουν αφαιρέσει πάρα πολλά δικαιώματα και επίσης έχουν ισοπεδώσει τις συντάξεις μας. Άρα λοιπόν καταλήγουμε και λέμε ότι πραγματικά το κριτήριο του κάθε συνταξιούχου, του κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι η ίδια του η ζωή. Εμείς αυτή τη στιγμή με στοιχεία της Elstat, ο συνταξιούχος, το 46% των συνταξιούχων της χώρας μας αμείβονται με 6,58 καθαρά. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δυστυχώς τα κόμματα δεν μας βάλανε καθόλου, τα κυβερνώντα κόμματα δεν μας βάλανε καθόλου στην ατζέντα τους για τα δικαιώματά μας, για τα αιτήματά μας. Μας αγνοήσανε, θα έλεγα. Και αυτό που τυπώθηκε στην ψήφο, θέλετε να πείτε? Και αυτό που αποτυπώθηκε, θέλετε να πείτε, στην ψήφο των συνταξιούχων? Αποτυπώθηκε στην ψήφο, βέβαια. Βέβαια αποτυπώθηκε στην ψήφο. Και πραγματικά βλέπουμε σήμερα ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έφερε τον νόμο Κατρούγαλου που άφηξε τα όρια ηλικία, που μας πήρε το ΕΚΑΣ και όλα αυτά τα πράγματα, η Νέα Δημοκρατία τα συνέχισε ακριβώς, γιατί έχουν τα κόμματα αυτά δεσμεύσεις. Υπάρχουν δεσμεύσεις, γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούν να μας υποσχεθούν τίποτα. Εμείς ζητήσαμε τη 13η, 14η σύνταξη που είναι πληρωμένη. Δεν μας τη δίνουν. Δεν μας τη δίνουν. Μας κοροϊδεύουν ότι ο άλλος μας δίνει κάποια επιδόματα, ο άλλος μας δίνει κάποια βοηθήματα και τέτοια. Εμείς θέλουμε ακριβώς τις συντάξεις μας που είναι πληρωμένες. Θέλαμε τα αναδρομικά, που είναι μια μεγάλη υπόθεση τα αναδρομικά, κυρία Δουλγεράκη. Αυτό το μήνυμα το οποίο του στέλνετε σε αυτή τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ποιο είναι, κύριε Λενακάκη? Το μήνυμα είναι ότι οι εκλογές και έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα. Δεν ζούμε ούτε στο 2012 ούτε στο 2015. Τα είδαμε όλα. Είδαμε συνδυασμούς κυβερνήσεων, είδαμε μονοκομματικές κυβερνήσεις, είδαμε τα πάντα. Όλες μας τσάκισαν. Άρα λοιπόν το μήνυμα που στέλνουμε εμείς είναι ότι εμείς θα αγωνιστούμε, θα είμαστε ξανά στους δρόμους του αγώνα και θα διεκδικήσουμε ακριβώς τη ζωή που μας ανήκει. Δουλέψαμε, κυρία Δουλγεράκη, 30 και 40 χρόνια και ακριβώς θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Αυτό θα διεκδικήσουμε και αυτό θα λέμε σε κάθε κυβέρνηση επόμενη που θα δημιουργηθεί. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.